Εμείς ακούσαμε φωνές το βράδυ. Και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε ένα κοριτσάκι να έχει ήδη βγει. Ήταν μέσα, είχε κλείσει το μαγαζί και ήταν σκοτεινά. Την παρακολουθούσε ο πατρός με τον αδερφό της. Γιατί της είπανε πού είσαι, λέει στην πλατεία. Ενώ ήταν μέσα. Και βγαίνει το κοριτσάκι, φωνάζανε έλα έξω εδώ και αυτά. Βγαίνει το κοριτσάκι πιο πέρα και αφήνει και τον. Και είναι μια συμπλοκή. Ναι. Το χτύπησαν αυτό, πρόλαβε και μπήκε μέσα. Δεν προλάβα να χτυπήσω και πολύ. Και άρχισε να του πάνε τζάμια εκεί, να κοπανάνε. Ήρθε το κοριτσάκι πίσω, βρίζει τον παντριό τη και τον αδελφό τη. Τον ήθελε, φαίνεται. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί του έβριζε. Δεν είσαι εσύ πατέρα μου, δεν μου πει τι θα κάνω. Και πηδάει το σφασμένο τζάμι και ξαναμπαίνει μέσα. Το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι. Αφού έχει γίνει όλη η ιστορία και είναι απ' έξω αδελφό και πατριό. Μπαίνει μέσα για λίγο, κάνει ένα σάλτο. Μπαίνει μέσα, κάτι παίρνει, κάτι του λέει, ξαναβγαίνει, του βρίζει πάλι και έφυγε. Τρέχοντα και κλαίγοντα. Και αυτοί ήταν απ' έξω, του φωνάζανε, έλα, βγες έξω και αυτό, αυτός τίποτα, ταμπουρωμένος. Και μετά ήρθε και η μητέρα της, φώναζε και ήρθε η αστυνομία γρήγορα, γιατί πήρανε από παντού φαίνεται και ήταν και μηχανές και περιπολικά. Και τον βγάλανε. Τον βγάλανε σιγά σιγά. Τον βάλανε μέσα, ψάξανε και το αμάξι του και τον πήρανε. Αυτό έγινε μια φασαρία δηλαδή. Ήταν από περιπολικό το βράδυ, φύλαγε το μαγαζί, το πρωί ήρθε ασφάλεια και το ψάξανε, βγάλανε φωτογραφίες. Και πώς γνώρισε το κοριτσάκι? Λένε ότι ήταν συμμαθήτρια της κόρης του ή συμμαθήτρια στο σχολείο. Ήταν σε μένα. Ήταν στο ίδιο σχολείο, συμμαθήτρια. Αυτό. Έτσι ξέρουμε. Και στο σχολείο χθες το κοριτσάκι που το στείλανε, δηλαδή δεν είχε και κανέναν, δεν ξέρω να το υποστηρίξει το κοριτσάκι να το προσέξουν, όλη μέρα λένε έκλαιγε. Έκλαιγε. Έχω την ανιψιά μου. Ναι. Εκείνη μας το έλεγε. Ναι, μας είπε ότι ήταν στο σχολείο, είναι μια τάξη μικρότερη, μεγαλύτερη. Και όλο το διάλειμμα έκλαιγε. Και ήταν από πάνω στις μαθητές και τα λοιπά. Και μετά μάθανε ότι έπεσε στο τρέν. Και ότι άφησε το σημείο μου. Αυτό. Εσείς εδώ απέναντι δεν βλέπατε αν είχε όντως, γιατί κάποιοι λένε ότι είχε παρέμβαση. Ερχόντουσα πολλά παιδιά. Εδώ σχολάει το σχολείο. Και ερχόντουσα συνέχεια και ψωνίζανε. Αλλά επειδή εγώ δεν ψώνιζα, εμείς ψωνίζαμε παλιά από το περίπτερο, δεν έμπαινα μέσα. Αλλά μετά στην πορεία είπαν ότι βλέπαμε παιδιά, βλέπαμε κοριτσάκια. Αλλά δεν πάει και το μυαλό σαν. Δεν μπορείς τώρα να πεις κάτι, ας πούμε. Βεβαίως. Καταλάβατε.